που έχει ο κύριος Τσιόδρας. Καλησπέρα σε όλους. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.040.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με 55.188 θανάτους, αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 222.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 245.000 κρούσματα και 6.098 νεκρούς. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως τις 3 Απριλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 441.000 περιπτώσεις και 32.895 θάνατοι. Ενώ η Ιταλία πενθεί για 13.917 καταγεγραμμένους θανάτους. Ρινασερό, ρινασεράι, Ιταλία. Θα ξαναγεννηθούμε όλοι μαζί μέσα από αυτήν την επώδυνη εμπειρία. Σήμερα ανακοινώνουμε 99 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.613. 119 από τα κρούσματα αυτά αφορούν το πλοίο για το οποίο ακούσατε χθες. Τα 335 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 563 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα, επαφές κρούσματος. 92 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 23 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία είναι 66 ετών. Πλέον το 70% έχουν υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι. 11 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Το 55% από αυτούς έχει υποκείμενα νοσήματα και η μέση ηλικία τους ήταν 66 ετών. Τέλος, έχουμε 6 καταγεγραμμένους θανάτους και 59 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 71 έτη, με 49 άνδρες και 10 γυναίκες. Το 95% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν διενεργηθεί έως σήμερα 22.437 εργαστηριακά τεστ. Σήμερα, σε συνεργασία με ιατρό λοιμοξιολόγο της Επιτροπής και την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Συνεργασίας, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κριτήρια που αφορούν την υπαγωγή ατόμων με ειδικά προβλήματα υγείας, όπως σοβαρή ανασοκαταστολή, στις διατάξεις της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου. Επιπλέον σήμερα, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μετέβη στο Γεροκομείο Αθηνών, προκειμένου να προσφερθεί προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε φιλοξενούμενους που διαμένουν εκεί. Υπήρξε εξαιρετικός συντονισμός από πλευράς διεύθυνσης του Γεροκομείου Αθηνών και η όλη διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. Παράλληλα, εδόθησαν οδηγίες για διαχείριση υπόπτου ή πιθανού περιστατικού της νέας νόσου, έγινε εκπαίδευση του προσωπικού και διανομή υγειονομικού υλικού. Η προστασία των ευάλωτων ομάδων και πληθυσμών είναι υψηλή προτεραιότητα και στο πλαίσιο αυτό ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας θα εντατικοποιήσει τις ενέργειες προστασίας των ηλικιωμένων. Στη συνηθισμένη μικρή μου αναφορά σε κάποια επιστημονικά σχετικά με την νόσο, θα σας πω δύο λόγια σήμερα για τα ζώα συντροφιάς. Πιθανώς είδατε κάποια δημοσιεύματα που αφορούν πιθανή λίμωξη κάποιων από αυτά. Έως σήμερα είχαν αναφερθεί στη βιβλιογραφία παρουσία του ιού σε μία γάτα στο Βέλγιο και δύο σκύλους στο Χονγκ Κονγκ. Επίσης, μια μελέτη, η οποία είναι υποδημοσίευση, έδειξε πως οι γάτες μπορεί να μολυνθούν, μάλλον ήπια λίμωξη, ενώ οι σκύλοι δεν μολύνονται από τον ιό, όπως και τα κοτόπουλα, τα γουρούνια και οι πάπιες. Επίσης, καμιά από τις μολυσμένες γάτες σε αυτή τη μελέτη δεν είχε συμπτώματα και δεν υπάρχουν δεδομένα ότι ακόμα και αυτές οι πειραματικά μολυσμένες γάτες είχαν ποσότητες του ιού ικανές να μολύνουν τον άνθρωπο. Νομίζω πως οι ιδιοκτήτες γάτας δεν πρέπει να ανησυχούν. Τα εργαστηριακά πειράματα στα οποία κανείς εκθέτει τα ζώα σε υψηλές ποσότητες ιού μέσα στη μύτη τους, όπως έκαναν οι Κινέζοι συνάδελφοι, με κανέναν τρόπο δεν αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση ανθρώπων με ζώα συντροφιάς. Ούτε είναι φυσικά λόγος να τα εγκαταλείπουν, όπως ακούγεται όλο και περισσότερο και όπως έγινε και στο εξωτερικό. Με τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα, δεν προκύπτει να έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και διασπορά της νόσου στους ανθρώπους. Περνώντας στα πιο ουσιαστικά που μας αφορούν ακόμα περισσότερο, πολύ πρόσφατα αποτελέσματα από την Ακαδημία Επιστημών της Κίνας δείχνουν πρόοδο όσον αφορά ανακάλυψη νέου πειραματικού φαρμάκου έναντι του κορονοϊού που θα δοκιμαστεί για την καταπολέμηση αλλά στην πρόληψη της λοιμόξεως από τον ιό στον άνθρωπο.
είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στα πειράματα που έγιναν από όλα τα φάρμακα που υπάρχουν αυτή διαθέσιμα στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Η πανδημία του ιού και οι πιεστικές συνθήκες που δημιουργεί για έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού, ανακάλυψη αποτελεσματικών θεραπείων, επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση από όλους μας και ιδιαίτερα από εμάς τους επιστήμονες για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών μας που προστατεύουν πρώτα τους ασθενείς αλλά και τη βιοιατρική κοινότητα από πιθανά λάθη. Χρειάζεται προσοχή επίσης να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα και να μην αποπροσανατολίζουμε το κοινό. Η πατρίδα μας έχει εξαιρετικά υψηλού επίπεδου επιστημονικές ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν σε ερευνητικές προσπάθειες για το νέο ιό, οι οποίες θα περάσουν τον έλεγχο και την αξιολόγηση σύμφωνα με διεθνώς παραδεκτά κριτήρια. Παρακαλώ να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε δημόσιες ανακοινώσεις, στο ευρύ κοινό, επιστημονικών προτάσεων ή ευρημάτων για νέες μορφές διάγνωσης ή θεραπείας πριν αυτές αξιολογηθούν με τα κριτήρια της ιατρικής κοινότητας. Εδέχθηκα συγκεκριμένη αλληλογραφία για αυτό το θέμα από τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Τελειώνοντας, στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και τη στήριξη όλων μας σε δύο πολύ σημαντικές κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που βοηθούν τη χώρα μας στην αντιμετώπιση του ιού. Πρώτα, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διοικητικούς υπαλλήλους, τους ανθρώπους αυτούς που 24 ώρες το 24ωρο φροντίζουν για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη μεταφορά των ασθενών στα νοσοκομεία, που εκτός των άλλων περιστατικών της καθημερινότητας αντιμετωπίζουν πλέον και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη διακομιδή στο νοσοκομείο λόγω του κορονοϊού. Η έγκαιρη παρέμβασή τους αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην κοινή προσπάθεια όλων μας για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Τέλος, ακούσατε για κάποιες επιτυχίες που θα συνεχίσουν από τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Από την καρδιά μου, ευχαριστώ τους γιατρούς των ΜΕΘ για την υψηλή ποιότητα και φροντίδα των περιστατικών της νέας νόσου. Χάρη στις προσπάθειές τους, έχουμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε καθημερινά θετικά αποτελέσματα στις πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου. Και όσο η επιδημία παραμένει σε ρυθμούς βραδείας αύξησης, χάρη σε όλους εσάς που μας ακούτε απόψε, θα τους δίνουμε χώρο να κάνουν ακόμη καλύτερα τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.